Εγώ που λέτε κάθε μεσημέρι βλέπω τον Γκρινί. Και μια φορά ο Γκρινής είχε συνέντευξη του Σοπασί και μιλούσαν για τις συντάξεις χειρίας. Παίρνω τηλέφωνο αμέσως. Λέω, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Σοπασί, αληθεύει το γεγονός ότι οι χείρες δεν θα παίρνουν πλέον σύνταξη? Και μου ρωτάει η γραμματέας, λέει, κυρία μου, είστε χείρα? Όχι καλέ, ο άντρας μου ζει και βασιλεύει. Απλώς φοβάμαι μην πεθάνει αύριο και εγώ τι θα κάνω. Αυτό με ενδιαφέρει. Οπότε επί τη ευκαιρία λέω στον άντρα μου, α, αν είναι να πεθάνεις, εγώ δεν μπορώ να έρθω στην κηδεία σου. Δεν μπορώ να ψυχοπλακωθώ. Μου είπε και εκείνος ότι δεν πρόκειται να με παρεξηγήσει. Διότι εγώ έχω έτοιμο, λέω, θα έχω έτοιμο το εισιτήριο για την Κωνσταντίνα. Εκεί θα είμαι κοντά στον ωκεανό και θα σκέφτομαι το πώς θα συναντηθούμε στη ζωή μας την μετά θάνατον ζωή. Περάσαμε που περάσαμε εδώ στη γη τώρα και με το θάνατο είναι λίγο δύσκολο να συναντιόμαστε. Τέλος πάντων, εσείς ένα θα ξέρετε. Καλύτερα ακόλουθος του Θεού παρά δούλος του εγώ σου. Φιλάκια!